Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και σήμερα Παρασκευή κοντά σας, 27 του Μάη, με την εκπομπή Πολιτική Διάλογη και έχουμε τη χαρά μετά από πολύ καιρό να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκληση και βρήκε τον χρόνο να μοιραστεί μέσω ημών τις σκέψεις του με τους Λαρισαίους πολίτες σε ένα βαρυφορτωμένο πρόγραμμα. Ήταν μια δύσκολη Παρασκευή σήμερα. Τον καλησπέριζω, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριο Καλάτο, καλησπέρα σε όλους. Είναι βαριά η σκιά, για να ξεκινήσω έτσι με την τρέχουσα επικαιρότητα, από ένα περιστατικό το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει στη Λάρισα. Δεν μας έχει, τουλάχιστον όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στη Λάρισα, δεν μας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Ένας άνθρωπος, νέος άνθρωπος, πρόσφυγας, μετανάστης, όπως θέλει κάποιος του βαφτίζει, αποφασίζεται στο απόγευμα να θέσει τέρμα στη ζωή του και οι πληροφορίες λένε και το ρεπορτάζ τουλάχιστον, ότι τις τελευταίες μέρες μάλιστα έψαχνε και για φαγητό και δεν έβρισκε. Δήλωνε σε περιοίκους, πιθανόν να μην τον πίστεψα, ότι έχει 5 μέρες νηστικός. Φαντάζομαι ότι και εσάς λίγο σας ξένησε ως γεγονός. Όχι μόνο με ξένησε, είναι και ένα σοκ. Mm-hmm. Και για την κοινωνία της πόλης και για μένα. Βεβαίως υπάρχει και η έκπληξη πώς αυτός ο άνθρωπος έφτασε εκεί, όταν βρίσκεται σε μια πόλη που έχει και κέντρο αστέγων, που έχει και κοινωνικό συσίτιο, που περιθάλπτει ένα σωρό κόσμο, που δίπλα μας υπάρχει μια δομή η οποία φιλοξενεί πρόσφυγες και θα μπορούσε και εκεί να καταφύγει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να είχε σχέση μάλλον με τη δομή. Λοιπόν, είναι ένα τραγικό ζήτημα που όμως δεν έχει σχέση με το αν οι Λαρισαίοι του έδωσαν ένα κομμάτι ψωμί ή όχι, γιατί όταν βρεθεί κανένας σε έναν χώρο άγνωστο, χωρίς να έχει και τη δυνατότητα να επικοινωνήσει ενδεχομένως με τη γλώσσα, καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτό που έχει αξία όμως να πούμε πάνω απ' όλα είναι πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος στη Λάρισα. Πώς αυτή η προσφυγιά του πολέμου φτάνει εδώ. Είναι υπόθεση μόνο του Δημάρχου, της κοινωνίας, των Δήμων, της αυτοδιοίκησης, ακόμα και του κράτους του ελληνικού. Ή είναι μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε και έχει τις αιτίες της σε πολύ ουσιαστικότερα πράγματα. Δηλαδή στους μεγάλους και δυνατούς που θέλοντας στο υπογάστριο το δικό μας να βάλουν χέρι στις πρωτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής, πετρέλαια και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, μέσα από μια επίφαση εκδημοκρατισμού των κοινωνιών, οδήγησαν σε μια, όπως τη λέγαμε, αραβική άνοιξη, η οποία είχε μια κατάληξη τραγική. Δείτε τι γίνεται στη Συρία, τι έγινε στο Ιράκ, παραπέρα στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, όλες αυτές οι ιστορίες λοιπόν έχουν αιτίες και πρέπει να μην μας ξεφεύγει αυτό το ουσιαστικότερο. Από εκεί και πέρα, εμείς βεβαίως, επειδή είμαστε και μια χώρα που έζησε την προσφυγιά ως τα μπούνια, έχουμε υποχρέωση όλοι μας να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Το κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς βέβαια να φεύγει από το μυαλό μας, από τη στόχευσή μας, η λύση των προβλημάτων και η ικανοποίηση και η υπερίθαλψη των Λαρισαίων που από την κρίση βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, δεν πάει να είναι ένα τραγικό γεγονός. Να το κλείσουμε. Πέρα από το ότι πράγματι υπάρχουν οι δομές και το γνωρίζω, και πέρα από το ότι θα μπορούσε να προσφύγει εκεί, ίσως καμιά φορά κάποιοι ζουν στο κοινωνικό περιθώριο και είναι έξω από το λεγόμενο ευρύτερο σύστημα και ο άνθρωπος να μην μπορούσε να τη βρει. Από εκεί και πέρα απευθύνονται στην ευρύτερη έννοια της κοινωνίας. Χωρίς να υπάρχει κανένας ψόγος, ξέροντας ότι πραγματικά και ως πόλη είμαστε φιλόξενοι, πέρα από το τι κάνει η Δημοτική Αρχή. Αρχίζει πάντως και μας προβληματίζει έντονα και εδώ στη Λάρισα και σε πολλές πόλεις της Θεσσαλίας αυτή η περίφημη ρίζα του Αντώνη Σαμαράκη. Από τότε που οι στέγες των ανθρώπων ήταν πιο κοντά, οι ψυχές τους έφυγαν πιο μακριά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί δεν βλέπουμε στην πόλη μας. Εγώ δεν μιλώ για τους πρόσφυγες, μιλώ για τους Λαρισαίους, για τους συμπολίτες μου. Χάθηκε η έννοια της γειτονιάς. Εγώ εκεί που έμενα, μεγάλωσαν τα παιδιά μου στις αλάνες, έπαιζαν κρυφτό, κατέβαιναν όλα τα παιδιά της γειτονιάς στους δρόμους. Χάθηκε αυτό. Στο ίδιο σημείο είμαι. Στο ίδιο σημείο μένω. Όμως ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε η πόλη και όπως δομήθηκαν και όλες οι ελληνικές πόλεις δεν άφησαν περιθώρια να παραμείνει αυτή η κατάσταση και έχουμε εν της πράγμαση μια διάσπαση του κοινωνικού ιστού. Έχουμε μια διάσπαση τέτοια η οποία βεβαίως δεν έχει τις αιτίες της μόνο στο ζήτημα της δόμησης της πόλης, της άναρχης αν θέλετε δόμησης, έχει και με την όλη κουλτούρα η οποία υπήρξε και η διαπαιδαγώγηση και ο τρόπος ζωής που υπήρξε εδώ και 15-20 χρόνια περίπου. Όπου τότε τον ονομάζαμε, θυμάμαι εγώ μικρότερος τότε, ο αμερικάνικος τρόπος ζωής και γινόταν και καταγγελίες ότι κάποια στιγμή θα τα δούμε. Η απομόνωση, η θεοποίηση του χρήματος, ο καταναλωτισμός, όλα αυτά τα στοιχεία και ο νεοκροτισμός που κάποια στιγμή και την πόλη της Λάρισας την έχει επηρεάσει. Λοιπόν, οδήγησαν σε μια διάσπαση του κοινωνικού ιστού η οποία αν δεν αντιστραφεί μέσα στις συνθήκες της κρίσης που αντικειμενικά υπάρχουν
υπάρχει ανάγκη οι κοινωνίες να ξαναδέσουν. Αν δεν βρούμε αυτό το νήμα, αν δεν βρούμε αυτό το δέσιμο, δεν ξέρω, μπορεί να δούμε και άλλα γεγονότα τέτοια και βεβαίως να μην είναι αυτό μόνο το τραγικό, να δούμε και πολύ περισσότερα από αυτά που είδαμε από συνανθρώπους μας Έλληνες. Έτσι. Ανάλογα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και ξαναήρθε στην επικαιρότητα και με βάση και μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και η Μίζων Αντιπολίτευση με επικεφαλής την κυρία Καραγαδιώτου. Ισχυρίζεται ότι μέσα σε μια έρευνα βγαίνει πως οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι από τη διαχείριση της καθημερινότητας. Κάτι το οποίο το είχε πει και προεκλογικά, ότι αν βγαίναμε εμείς δημοτική αρχή θα δίναμε τη μάχη της λακκούβας. Το οποίο μπορεί να φαντάζει τετριμένο, αλλά στην καθημερινότητά μας θα πει κάποιος ότι είναι σημαντικό γιατί μπορεί να δώσει μια προστιθέμενη αξία στην εργασία μας, στον εργασιακό μας χώρο και αυτό μας σιγά σιγά να συμβάλλει με τον τρόπο του στο να αυγυνθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Πιστεύετε ότι είναι καταγεγραμμένο από την δικιά σας την εμπειρία και την επαφή που έχετε με τον κόσμο ότι σε τέτοια είδους ζητήματα, δηλαδή το αν η λακκούβα δεν καλύφθηκε, αν το πεζοδρόμιο είναι σπασμένο, αν η καθαριότητα δεν είναι επαρκής, ότι αυτό επηρεάζει και ότι πράγματι είναι μείζον στους πολίτες, άρα δηλαδή είναι δυσαρεστημένοι όπως γίνει σύμφωνα με την έρευνα την οποία δημοσιοποίησε η ίδια, είναι δυσαρεστημένοι από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής? Το ότι είναι, τα προβλήματα είναι μείζωνα είναι έτσι, αλλά όμως θα μου επιτρέψετε πριν πάμε εκεί και πριν συζητήσουμε για αυτά να σχολιάσω αυτό που είπατε, αυτή την περιβόητη δημοσκόπηση σε εισαγωγικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυρίας Καραλαριώτου που είναι επικεφαλής της. Θέλω να πω 2-3 στοιχεία. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, είναι μια έρευνα που έτσι όπως δόθηκε στη δημοσιότητα δεν έχει τη μεθοδολογία των γνωστών δημοσκοπήσεων που γίνονται, δεν έχει κανένα επιστημονικό στοιχείο, είναι μια διαδικτυακή έρευνα η οποία έγινε με έναν τρόπο που δεν κατατέθηκε δημόσια. Ότι γίνεται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Έπρεπε να μπει στην ιστοσελίδα και να κάνει. Να μπει στην ιστοσελίδα τη παράταξη, να βρει. Ναι, είναι σαν τι δημοσκοπήσει τι διαδικτυακέ, λοιπόν, οι οποίε δεν είναι το ίδιο με ένα συγκεκριμένο δείγμα. Στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που με ανησυχεί εμένα περισσότερο, με ανησυχεί πραγματικά, κύριε Κολάτου, είναι το εξή. Ότι η κυρία Καραλαριώτου με αυτή την έρευνα στου 20 μήνε τη δημοτική, δεν είναι 2 χρόνια, είναι 20 μήνε περίπου. Στους 20 μήνες της Δημοτικής Αρχής και όχι μόνο στους 20 μήνες αλλά από το πρώτο εξάμηνο άρχισε να χρησιμοποιεί μια τακτική και ένα λόγο ο οποίος, εντάξει, έχουμε συνηθίσει να τον λέμε παλαιοκομματικό, εγώ θα το εξηγήσω περισσότερο. Στο εξάμηνο απάνω άκουσα να μιλάει για σύστημα Καλογιάννη και για κολλητούς Καλογιάννη. Η αντιπολίτευσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι της λογικής ότι δεν γίνεται τίποτα ο απόλυτος μηδενισμός. Έρχεται τώρα όλο αυτό το πράγμα που έχει εκφέρει ως πολιτικό λόγο το προηγούμενο διάστημα να το επενδύσει και με μια δημοσκόπηση. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο στόχος η καλυτέρευση των προβλημάτων της πόλης, η επισήμανσή τους? Όχι. Είναι στόχος η παντή τρόπο διαδικασία να. Το προφίλ ανέλυξης, του Δημάρχου, ναι. Το προφίλ του να το προσβάλλω για να μπορέσει η δική μου παράταξη. Να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Αυτό είναι καταρχήν μια επικίνδυνη λογική. Να πω κάτι σκοπτικό και κοινικό. Η ενασχόλησή μου, δεν το λέω για εσάς, όχι ότι οι παρόντες εξαιρούνται, αλλά η ενασχόλησή μου όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική και όχι με την αυτοδιοίκηση, μου έχει δείξει ότι περίπου έτσι κινούνται όλοι οι πολιτικοί και όλα τα κόμματα, δυστυχώς. Εγώ είπα ότι αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή, αυτό ακριβώς το χαρακτήρισα παλαιοκομματικό. Το χαρακτήρισα δηλαδή με μια λογική και με μια κουλτούρα που έχει το πολιτικό μας σύστημα. No. Ότι χωρίς κανένας να παίρνει υπόψη του τα συμφέροντα της χώρας, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα κάνω ζημιά στον απέναντι για να έρθω εγώ στη θέση του. Λοιπόν, αυτό έγινε από την κυρία Καραγιώτου αυτές τις μέρες και είναι τραγικό για την πόλη. Διότι εγώ από την πρώτη στιγμή. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος. Στην ουσία, ασχέτως εγώ να συμφωνήσω με όλα αυτά. Υπάρχουν πράγματι, δηλαδή, στην καθημερινότητά σας και η καθημερινότητα του Δημάρχου έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί πιστεύω ότι το γνωρίζετε ότι ο σωστός άρχον, με την έννοια του την αρχαιοελληνική, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει κόλακες δίπλα του, αλλά έχει αυτούς που του λένε κάθε πρωί στον καφέ, ξέρεις, τα κάναμε όλα χθες λάθος, για να τα διορθώσουμε. Σας είπα και νωρίτερα ότι για τα προβλήματα αυτά καθ' αυτά να μιλήσουμε, όμως ο σχολιασμός μου έχει σχέση με το γεγονός ότι η έρευνα αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε για να επισημάνει προβλήματα τα οποία μπορεί η Δημοτική Αρχή να βελτιώσει, να λύσει. Κάτι που δεν έχει αντιληφθεί η ίδια, χρησιμοποιήθηκε
για να υποθεί το σλόγγαν που το είπε η κυρία Καραγιώτη και είναι δημοσιευμένο ακριβώς έτσι. Είναι μια ανίκανη δημοτική αρχή. Εδώ είναι η νέα Λάρισα. Νέα αρχή. Ναι, δικιά της παράταξη. Λοιπόν, η δικιά της παράταξη. Ο στόχος λοιπόν ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Και ο στόχος αυτός από την πρώτη στιγμή με τον τρόπο που εκφράστηκε, που δημοσιεύτηκε, δεν έπεισε κανέναν, διότι δεν είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση και η επικεφαλής να μην έχει φανεί στον κόσμο ότι χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία με την οποία προσπαθεί να κάνει ζημιά στην δημοτική αρχή και όχι στην πόλη. Να πάμε όμως στα προβλήματα. Εγώ λοιπόν θέλω να σας μεταφέρω έτσι όσο μπορώ και εγώ από την καθημερινή ενασχόληση που εδώ βιώνω το προσωπικό μου βίο, από πολίτες που συζητώ από διάφορες παρατάξεις. Είτε ψήφισαν καλοκαίρι είτε δεν ψήφισαν. Θετικά υπάρχουν πάντα. Αρνητικά, γιατί εκεί εστιάζει ο κόσμος, ειδικά τώρα στην κρίση, πάντα με στα αρνητικά εστιάζει δυστυχώς. Φτάνουν στο σημείο να λένε μπορεί ως προς το ήθος και το ύφος της εξουσίας να είναι καλύτερος από τον Κώστα Τζανακούλη, αλλά ίσως ο άλλος να ήταν. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, μου λένε διάφοροι, ξέρω εγώ, να ήταν πιο πολύ πάνω στα προβλήματα, κατά πάνω, το βλέπαμε παντού. Αυτό το ακούτε. Η απάντηση, ξέρετε ποια είναι, 16 χρόνια ο κ. Τζανακούλης, 20 μήνες. Σωστά, υπάρχει και το χρονικό σας. Ξέρετε κάτι, το ακούω κάποιες φορές περπατώντας. Δεν έλυσε το τάδε πρόβλημα, Δήμαρχε. Και λέω αμέσως, από πότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα πήρα μια κατάσταση για να ασφαλτοστρώσουμε ένα δρόμο, τον οποίο υπάρχουν τηλέφωνα πάρα πολλά στο Δήμο, ότι δεν μας ικανοποιεί, Δήμαρχε, πρέπει να κάνει το δρόμο αυτό κτλ. Ρώτησα σε κάποιον. Από πότε είναι, ρε παιδιά, αυτή η υπόθεση και ζητάτε τώρα μέσα και με κατηγορείτε ότι μέσα στον 1-1,5 χρόνο της θητείας δεν κατάφερα να το λύσω. 25 χρόνια δεν έχει πέσει άσφαλτος. Άρα λοιπόν. Τώρα. Εντάξει. Τα παράπονα στο Δήμαρχο, είπα. Ναι, όλα. Δεκτό. Τα εισπράττω. Τα φιλτράρω. Κάνουμε μια δουλειά σημαντική και έχουμε πει το εξής. Ότι τα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι το ένα πεδίο της δουλειάς μας. Και τα ζητήματα τα μεγάλα της Λάρισας, τα οποία είναι το δεύτερο επίπεδο και τα ανοίγουμε για μια άλλη Λάρισα της επόμενης 15 ετίας, απαιτούν μια δουλειά σε ένα βάθος χρόνου. Ένα βάθος χρόνου είναι η θητεία. Ένα πρώτο βάθος χρόνου είναι μια θητεία. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή, ενώ κάνουμε μια δουλειά σημαντική, έχουν γίνει οι ασφαλτοστρώσεις που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 500-600.000 ευρώ, βγαίνει η δεύτερη εργολαβία στις 28 του Ιούνιου. Έχουν γίνει πεζοδρόμια, φαίνονται αυτά στην πόλη? Δεν φαίνονται ούτε σε μένα στο βαθμό που θα ήθελα. Γιατί η πόλη έμεινε ασυντήρητη σε αυτό το επίπεδο. Δεν θέλω να κατηγορήσω καμιά δημοτική αρχή. Αλλά σε αυτό το επίπεδο η πόλη έμεινε ασυντήρητη για χρόνια. Εμείς λοιπόν τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή? Καταρχήν, από τη μεριά της ΔΕΙΑΛ, που έχει και έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για τα διαθέσιμα της ΔΕΙΑΛ εδώ, και θα το χρησιμοποιήσω κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ιπποκράτης, Άγιοι 40, Αμπελόκηποι, Χαραυγή, Κουλούρι, Άγιος Γεώργιος. Σε όλες αυτές τις συνοικίες θα αντικατασταθεί το παλιό δίκτυο, ήδη έχει ξεκινήσει στις μισές από αυτές που σας είπα, και όλοι οι δρόμοι τους θα ασφαλτοστρωθούν. Όλοι οι δρόμοι τους. Ωραία. Δεν θα υπάρξει κανένας δρόμος σε αυτές τις συνοικίες που εμείς δώσαμε μια προτεραιότητα, επειδή είναι συνοικίες οι οποίες είναι από άποψη ανάπτυξης, είναι λίγο πιο κάτω από τις άλλες συνοικίες της πόλης. Έτσι λοιπόν. Γίνεται ένα έργο. Δεν μπορεί αυτό το έργο να λες ότι ανίκανος, δεν κάνει τίποτα κτλ. Είναι ακραία λογική, η οποία έχει και ένα άλλο στοιχείο. Στα μεγάλα προβλήματα της πόλης που αφορούν στρατόπεδα, ΟΣΕ, γραμμές, που ανοίξαμε τα πάντα, έχω πει κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι εγώ θέλω οι λύσεις τις οποίες θα επιδιώξει η πόλη να τις επιδιώξει με ομόφωνες αποφάσεις. Είμαστε πιο δυνατοί, είναι διαχρονικά προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι παρατάξεις με μικρές αποχρώσεις όλες θέλουν να λύθουν αυτά τα ζητήματα. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να συνεργαστούμε. Και εγώ έκανα ένα πρώτο βήμα, κάλεσα τους επικεφαλής των παρατάξεων για τα ζητήματα του ΟΣΕ, πριν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους ενημέρωσα με λεπτομέρεια. Πείτε μου εσείς τώρα, όταν απέναντί σου έχει την αξιωματική αντιπολίτευση, την επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σου λέει κολλητούς, ανίκανο κτλ., αν αυτό διαμορφώνει πεδίο να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι να συζητήσεις και να ενώσεις δυνάμεις για να πετύχεις, ας πούμε, το ουσιαστικό. Το κρατώ το θέμα του ΟΣΕ, γιατί θέλω να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θέλω όμως να κλείσω λίγο με την καθημερινότητα. Και θα σας μεταφέρω κι εγώ κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι ούτε στα 16 χρόνια του Τζανακούλη. Είναι και από το Λαμπρούλι, ακόμα όταν ήσασταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν επιχειρήσετε από εδώ που είναι το κανάλι να περπατήσετε κατά μήκος της Ρόμπου Πολυτεχνείου προς το
προς την περιφερειακή, προς τη Γιάννουλη, που πάρα πολλοί κόσμος πάει να περπατήσει για λόγους ευεξίας και υγείας, θα διαπιστώσετε, γιατί περπατώντας θα βλέπεις τα προβλήματα, κάτι το οποίο δεν μπορείτε να παρέμβετε σε αυτό. Έχει γίνει εδώ και. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στενά πεζοδρόμια, διότι όλοι έχουν παραβιάσει την οικοδομική γραμμή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά χωμάτινα πεζοδρόμια πάνω στην Ηρώμη Πολυτεχνείου, στα οποία υπάρχουν, το είχαμε και πέρυσι αυτά, λόγω και των πολλών βροχών φέτος και πάρα πολλά χόρτα. Άρα δεν μπορείς να περπατήσεις αυτά. Άρα κάποιος που ξεκινάει από εδώ, δεν το κάνω καθημερινά σχεδόν, για να πάει προς το περιφερειακή, είναι αναγκασμένος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε ένα μεγάλο μήκος της διαδρομής αυτής, να είναι συνεχώς στον δρόμο με τη βαριά κυκλοφορία που έχει. Και ξεκινάει ο άνθρωπος να περπατήσει για να πάει να κάνει ευεξία, να φτάσει στο σημείο δηλαδή να βγει στην περιφερειακή για να κάνει το γνωστό bypass που ξέρουν όλοι οι Λαρισαίοι. Εκεί πώς μπορεί να παρέμβει η αρχή. Λέω εγώ, στο μόνο που μπορεί να παρέμβει είναι να υποχρεώσει όσους μπορεί, γιατί είναι και είναι ιδιωτικό θέμα του πεζοδρόμιου, να έχουν πεζοδρόμια και να μην έχουν χώμα. Και φυσικά να παρέμβει η υπηρεσία Πρασίνου πάλι, γιατί από εδώ και πέρα στο εξής φαντάζομαι θα παρέμβει, για αυτά τα χόρτα που έχουν περιορίσει στο ελάχιστο. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχήν να ξέρουμε κάτι. Τα πεζοδρόμια είναι, τα κάνει μεν ο Δήμος και τα χρεώνει στους ιδιώτες. Είναι η υπόθεση των ιδιωτών. Βεβαίως. Τις περισσότερες φορές αυτά δεν εισπράττονται. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι που δεν έχει εισπραχθεί στο Δήμο από πάρα πολλά χρόνια με αυτές τις κατασκευές και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες ο Δήμος να ξαναεπέμβει στο βαθμό που θα θέλαμε όλοι και εγώ, ναι, για να λύσουμε άπαξ διαπαντός και με τιμία όλα τα προβλήματα της πόλης. Το να πω ότι αυτό που περιγράφεται σε σχέση με ένα άλλο που έχει εντοπίσει ένα συμπολίτη. Όπως και η ανάποδα. Και η ανάποδα από εδώ μέχρι τη στρατιά. Ιεραρχείται ως πρώτο και το άλλο είναι δεύτερο, ναι, να το κάνουμε. Όχι, εγώ το έχω λέω ως πολίτης που περπατά. Φανταστείτε, σήμερα ήταν και ο κ. Βαρδακαστάνης εδώ και, και έχουμε και τα. Βεβαίως. Φανταστείτε να είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες και να πας αυτούς τους δρόμους. Κοιτάξτε, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Λέω και την Ηρώμη που έχει συγκεκριμένα. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα τι έχουμε κάνει και είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που αναγνωρίστηκαν και στη σημερινή δουλειά που έχει γίνει και γίνεται ακόμη στο ΟΔΙΟ. Κοιτάξτε να δείτε, η πόλη έχει πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό που περιγράψατε. Έχει και πρόβλημα με τα πεζοδρόμια, έχει και με κράσπεδα. Έχει και με δρόμους που δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί. Το μήκος και το εύρος αυτών των προβλημάτων είναι τεράστιο. Εγώ ξεκινάω στιγμή, πάντως κάνοντας την αυτοκριτική. Το ότι έχουμε στενά πεζοδρόμια δεν φταίει καμιά δημοτική αρχή. Μόνοι μας έχουμε παραβιάσει την οικοδομική γραμμή. Θέλοντας να πάρουμε ένα τετραγωνικό παραπάνω. Είναι από όλο τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε. Και όταν λέω μόνοι μας, όλο το πλέγμα. Από εργολάβους και ιδιοκτήτες, έτσι δεν είναι. Και από δημοτικές αρχές. Και από δημοτικές αρχές και από τους συντελεστές που έδωσε η πολιτεία έτσι. Και από τους συμπολίτες που θέλησαν να αξιοποιήσουν και το ένα τετραγωνικό ακόμη και να μην αφήσουν λίγο περισσότερο χώρο. Όμως, ξαναλέω, τα προβλήματα της πόλης είναι πράγματι πολλά. Και δεν θα πάω στα μεγάλα, θα πάμε σε αυτά που είναι στην καθημερινότητα. Τι έχουμε κάνει εμείς? Εμείς περάσαμε ένα χρόνο μιας πολύ μεγάλης δυσκολίας. Capital controls, η πόλη, βεβαίως η χώρα και η πόλη, έξω ή μέσα στο ευρώ. Δημοπρασίες, τους οποίους δεν ερχόταν εργολάβοι για να αναλάβουν έργα. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος που εξαιτίας της κρίσης κάναμε λίγα πράγματα, γιατί δεν γινόταν να κάνουμε περισσότερα. Χρειάζεται όλος ο μηχανισμός αυτός που κινείται γύρω από το Δήμο, δεν τον παράγει το έργο ο ίδιος ο Δήμαρχος, δεν έχω κανένα μαγικό ραβδάκι να πω ότι εδώ ασφαλτιστρώστε τον τάδε δρόμο και να γίνεται αυτόματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ξεπεράστηκε. Εμείς τι κάναμε, αξιοποίησαμε όλον αυτό το χρόνο προκειμένου να προχωρήσουμε σε ιεράρχηση των προβλημάτων, σε μελέτες σημαντικές που έχουμε κάνει και να έχουν αρχίσει από την αρχή της χρονιάς, από την 1η-1η του 2016, να βγαίνουν οι εργολαβίες μία μετά την άλλη. Εξελίσσονται αυτή τη στιγμή εργολαβίες πεζοδρομίων, εργολαβίες ασφαλτοστρώσεων, εργολαβίες ηλεκτροφωτισμού. Ξαναβγαίνουν στις 28 του Ιούνιου άλλες τόσες. Μιλάμε για 500, για 500.000 και στην υπόθεση αυτή. Αυτό αμέσως μέσα σε 1-2 χρόνια θα δείξει. Αν μέσα σε αυτό βάλω και τη δουλειά που κάνει η ΔΕΙΑΛ στις συνοικίες που σας είπα, η υπηρεσία μου εμένα μου λέει κάτι, ότι Δήμαρχε, αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο που έχεις αποφασίσει να πάμε, μέσα στη θητεία, στο ζήτημα της οδοποιίας, τουλάχιστον η πόλη θα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν. Αυτό κάνουμε, κύριε Κολάτου. Εγώ αυτό που ζητώ είναι μια υπομονή από τους συμπολίτες μας στα πολύ μεγάλα προβλήματα και πολλά που υπάρχουν. Χρειάζεται μια δουλειά κάποιων ετών, πάντα με την ιεράρχηση, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα το κάνουμε. Ωραία. Θα το πράξουμε, είναι η υπόσχεσή μας και έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε. Σας πω σε ένα από τα μεγάλα. Μου λένε κάποιοι, εάν έχεις τον Δήμαρχο αυτές τις μέρες, πρέπει να του ρωτήσεις κάτι που προέκυψε από την επικαιρότητα.
μέσα στα υποπαραχώρηση στρατόπεδα στον ΤΑΙΠΕΔ, στον καινούργιο αυτό ταμείο δημόσιο, ναι, ναι, είναι και ο χώρος του Αβέροφ, που είναι στρατόπεδο. Είναι ένας χώρος ο οποίος... Χώρος του Αβέροφ. Ναι, βεβαίως, είναι πίσω από το Μπουγά. Εννοείται το... Ναι, 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 αυτό εννοώ, το στρατόπεδο. Είναι ένας δήμαρχος ο οποίος κάνει εδώ και χρόνια προσπάθειες και από την μεριά της αντιπολίτευσης και από τώρα από τη μεριά της δημαρχιακής θητείας να έρχεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να απελευθερωθούν κάποιοι από τους χώρους του στρατοπέδου και για τη στρατιά έχει κάνει όλα αυτά καλά. Τώρα όμως παραχωρείται σε ένα υπερταμείο το οποίο προφανέστατα πιθανόν στην αξιοποίησή του να έχει και μια πόλη σε ιδιώτη. Ο Δήμος θα έχει λόγο στο πώς θα αξιοποιηθεί αυτό ή θα έρθει κάποιος ιδιώτης και θα πει εγώ παιδιά. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο εδώ, να κάνω οικισμούς, να κάνω δεν ξέρω εγώ τι θέλω να κάνω. Είναι ένα... Και θυμίζω ότι αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος επί της ουσίας τις δύο ανισόπεδες διαβάσεις που έχει η πόλη, τη Φαρσάλων και αυτή που βγήκε στην Καρδίτσα, δεν τις ενώνει. Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτός ο χώρος του στρατοπέδου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κατάλαβα καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί θα έπρεπε πραγματικά ο Δήμος, ακόμα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όσο και αν λέμε ότι δεν είναι εύκολο, να έχει ένα λόγο, ρε αδερφέ. Έχει δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε ότι δεν είναι εύκολο να φύγει οι γραμμές. Κάνουμε και γι' αυτό αγώνα. Αλλά το να μην μπορεί να ανοίξει ένα οικόπεδο επειδή και καλά και σώνει είναι στρατιωτικό και να μην μπορεί να εξυπηρετείται η πόλη στη λειτουργία. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πληροφορήσω το εξής και να πληροφορήσω και τους συμπολίτες. Και μάλιστα είπαμε και το εξής, να σας πω και τι μου είπαν. Και δεν το ρωτάς, αφού έχει τόσα λεφτά η ΔΕΙΑΛ, γιατί δεν μπαίνει ο ίδιος ο Δήμος ως ο ιδιώτης που θα πάει να το αξιοποιήσει. Λέω αυτό, θα το ρωτήσω, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να παραχωρηθεί. Ναι, σωστά. Έτσι. Πάντως μπήκε στο καινούργιο ταμείο. Είναι ιδιοκτησία αλλού. Ναι. Εμείς τι έχουμε κάνει με όλους αυτούς τους μεγάλους και αδόμητους χώρους που υπάρχουν στην πόλη, στρατόπεδα, εκτάσεις, ΟΣΕ, ΘΙΑΓΕ, όλα αυτά. Είναι χαρακτηρισμένα από το σχέδιο πόλης. Δεν μπορεί κανένας να πάει να κάνει τίποτα αν δεν περάσει από το Δήμο. Αν δεν αποφασίσει να του δώσει συντελεστή ο Δήμος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κατά συνέπεια, όλα αυτά που λέτε... Είναι και... σίγουρο αυτό ή θα πάει με μια διαδικασία fast track και θα πει δεν εγώ μπορεί είμαι να πάει... στο υπερταμείο, είμαι, άλλο, είμαι με τη μεριά των δανειστών και κάνω ό,τι γουστάρω. Κοιτάξτε να δείτε. Και αποφασίζω εάν να η όποια κάνω... κυβέρνηση είναι εκείνη τη στιγμή ναι. πάει με τη λογική ξεπερνάω και το Δήμο, νομοθετώ και τελειώνει η υπόθεση, πάω με fast track, ο Δήμος θα τα χάσει. Έτσι. Αυτό όμως ισχύει. Για όλη τη χώρα και για μας και για όλη την αυτοδιοίκηση. Δεν έχει είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. 13 στρατόπεδα είναι ένα της Λάρισας. Το οποίο νομίζω ότι όποια κυβέρνηση αποφασίσει να κάνει τέτοιο βήμα θα το πληρώσει. Έτσι. Θα βρει απέναντι την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία τοπική αυτοδιοίκηση βεβαίως έχει ξεφύγει από την παλιά αντίληψη την ιδιοκτησιακή, ότι αυτό είναι δικό μου φέρτο. Μιλάμε πια όλοι στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους και στη λογική αυτή έχουν ανοίξει και οι συζητήσεις με το ΤΕΘΑ. Το οποίο είναι και ιδιοκτήτης και αυτής και άλλων εκτάσεων αυτή τη στιγμή, προκειμένου να απελευθερωθούν εκτάσεις για τη Λάρισα. Θα μπορούσα να πω μόνο το εξής, ότι εμείς είμαστε σε καλό δρόμο. Και είμαστε, εγώ το βάζω και λίγο πολιτικά το ζήτημα. Ο ΣΕ και ο ΤΡΕΝΟΣΕ πιθανότητα, εφόσον έχουν περάσει στο υπερταμείο αυτό, να πάνε στους Γάλλους. Άρα ο χώρος του ΟΣΕ είναι ιδιοκτησία του ΟΣΕ ακόμα, έτσι. Που ο Δήμος και καλά κάνει και ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλές ενέργειες γι' αυτό. Θέλει να τον εξυπηρετήσει με κάποιο διαφορετικό τρόπο, να έχει να κάνει με ένα καινούργιο αφεντικό. Δεν είναι εδώ η κυβέρνηση. Είστε σίγουρος ότι αν έχουμε να κάνουμε ιδιώτη θα δυσκολέψουν περισσότερο τα προβλήματα από ότι είναι το κράτος. Διότι εμείς αυτό που αισθανόμαστε στην αυτοδιοίκηση, όλοι οι δήμαρχοι, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, είναι ότι το κράτος έχουμε εχθρό μας. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Σωστό είναι. Είναι δεσμευμένο. Βάζω και την πολιτική χρειά, γιατί το ακούω και από ανθρώπους αριστερούς της Λάρισας που λένε τι θα κάνει τώρα ο Δήμαρχος. Προεχόμενος γενικότερα από την αριστερά και έχοντας και συνεργασία με την αριστερά σε τέτοια ζητήματα όπως είναι ιδιώτης ο στρατόπεδος, ιδιώτης των ΟΣΕ. Και εγώ θα το θέσω. Να σας πω τι κάνει. Το ναι. πρώτο ναι. που έχω να σας πω. Και είναι και ανακοίνωση, αν θέλετε. Βρισκόμαστε μισό βήμα στην κυριολεξία πριν από την υπογραφή της απόδοσης στο Δήμο για 35 χρόνια των εκτάσεων του ΘΙΑΓΕ. Σημαντικό. Έτσι. 250 στρέμματα στον ιστό της πόλης γίνονται βοτανικός κήπος. Μουσείο Εδαφών και Γεωργίας και πολιτιστικές δράσεις στις αποθήκες, τρεις αποθήκες μεγάλες, οι οποίες θα μας παρεχωρηθούν και αυτές. Οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ προχωρημένες. Έχει υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συνεργασία μου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάρα πολύ καλή. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα δω εδώ, στη Λάρισα, τον διοικητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα που είναι στην ιδιοκτησία του και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και βγάζουμε και μια είδηση σήμερα, έτσι. Ναι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κινούμαστε και προς τη μεριά του ΟΣΕ. Με τον ΟΣΕ έχουν γίνει δύο συσκέψεις. Μία στο Υπουργείο, μία εδώ. Επίκειται και τρίτη στο τέλος του μήνα. Μπορώ να πω εκ των προτέρων ότι πάμε σε μια
περίπου συμφωνία. Διαφαίνεται ότι συγκλίνουν οι απόψεις. Και αυτό έχει σχέση με το εξής. Ο ΜΕΝΟΣΕ, είτε ως κρατικός φορέας, είτε ως ιδιωτικός φορέας, σκοπεύει μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια να εκτινάξει το σιδηροδρομικό έργο. Θέλετε να σας πω ένα νούμερο? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο 24ωρο περνούν 7 εμπορικές αμαξοστοιχίες από μέσα από την πόλη. Θα φτάσουν 20, θα φτάσουν, λένε οι Κινέζοι. 20. Έτσι. Θα φτάσουν 20. Λένε οι Κινέζοι. Προσέξτε, καταλαβαίνετε, δείτε, λοιπόν, το ξέρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι διαμορφώνονται προϋποθέσεις ανάγκης στον ΟΣΕ, τον όποιο ΟΣΕ, κρατικό ή ιδιωτικό, να εξυγχρονίσει το δίκτυό του. Λοιπόν, για να εξυγχρονίσει το δίκτυό του, πρέπει να περάσει από το Δήμο. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν είμαι υποχρεωμένος να καθίσει στο τραπέζι. Εκεί λοιπόν συζητάμε για πολύ σημαντικά πράγματα. Ο ΣΕ έχει πάρει μια απόφαση πολιτική, η οποία είναι τεράστια. Έχει εξαγγείλει εμπορευματικό κέντρο στη Λάρισα. Το μόνο εμπορευματικό κέντρο που είναι στη στερεά Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα. Και δεν είναι σε λιμάνι. Ναι. Στην κεντρική Ελλάδα, έχοντας σχέση και με το Βορρά και με τον Νότο και με την Ανατολή και με τη Δύση. Και με μεγάλη επένδυση. Και αυτό προϊόντων. Λοιπόν στην υλοποίησή του ουσιαστικά ξεμπλοκάρει τα κομμάτια που είναι ανάμεσα στη Νέα Πολιτεία και στις γραμμές από το σταθμό διαλογής και τον εμπορευματικό σταθμό και μεταφέρονται εκεί. Στόχος είναι και το μηχανοστάσιο να μεταφερθεί εκεί. Αυτό διαμορφώνει νέες συνθήκες και μια απελευθέρωση εδαφών σε σημεία που τα έχει ανάγκη η πόλη. Αυτά συζητιούνται, είναι στο τραπέζι. Μάλιστα. Το ζήτημα της παράκαμψης της πόλης. Ξέρουμε και έχουμε ελέγξει ότι στην Παθέ, στον καινούριο οδικό άξονα, τον μεγάλο, υπάρχει 40 μέτρα εύρος απαλωτρίωσης ένθεν και ένθεν. Έχουμε προτείνει να υπάρξει παράκαμψη της πόλης για τις εμπορικές τουλάχιστον αμαξοστοιχίες, διατήρηση του σταθμού μέσα στην πόλη που ο ΣΕ θέλει να τον αναβαθμίσει και με εμπορικό κέντρο και να μπορέσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες να φύγουν προς τη μεριά της γραμμής του Βόλου και να κουμπώσουν στην παράκαμψη. Mm-hmm. Έτσι αποδεσμεύεται όλο το υπόλοιπο κομμάτι που είναι από το σταθμό μέχρι και την έξοδο από τη Νέα Σμύρνη. Και από ό,τι γνωρίζω, είναι σε καλό δρόμο και η ηλεκτροκίνηση Βόλου Λάρισας, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Έχουν μπει ναι, στα τομεακά ή στο πέμπτο, δεν θυμάμαι πού. Ίσως να γίνει και ένα κλάδο και προς το αεροδρόμιο της Αγχιάλου. Ναι. Και αυτό θα βοηθήσει. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά για πρώτη φορά ο ΟΣΕ από τη μια μεριά και ο Δήμος από την άλλη, με τις δικές μας ενέργειες, έχουμε καθίσει τρεις φορές σε ένα τραπέζι και έχουμε συγκλίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Θα σας το πω. Δύο πράγματα υπάρχουν. Το ένα είναι αυτές οι συμφωνίες να μείνουν στο τραπέζι, να μην περιγραφούν πουθενά και να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας τα επόμενα χρόνια. Πράγμα που έγινε. Ανάλογες αποφάσεις είχαν πάρθει από τον ΟΣΕ το 92 και γιατί τράβηξα έγγραφο από το φάκελο του ΟΣΕ και είναι ακριβώς όπως σας το λέω και πήγαν στις καλένδες οι λύσεις που είχαν αποφασιστεί. Λοιπόν, η πρόταση δική μου ήταν στο Υπουργείο. Γι' αυτό έγινε η σύσκεψη στο Υπουργείο. Τα εμπλεκόμενα μέρη, ΟΣΕ, Δήμος, Υπουργείο Μεταφορών, υπομεδή και περιφέρεια, εφόσον μπει στη μέση με ζητήματα χρηματοδότησης, θα τα δούμε. Θα συνυπογράψουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας όπου ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες που έχει, έτσι ώστε να είναι αυτά καταγεγραμμένα και συμφωνημένα απόλυτα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μέγιστο ζήτημα, κύριε Κολάτο, είναι το εξής. Προτάσεις βρήκα. Έγγραφα βρήκα. Μελέτες δεν βρήκα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή τα ζητήματα του ΟΣΕ που σας περιγράφω δεν μπορούμε να τα εντάξουμε σε κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Γιατί ούτε ο κύριος αγοραστός, και ακόμα και αν είχε χρήματα στο ΠΕΠ, δεν έχω μελέτη να του δώσω εγώ και ΟΣΕ, ούτε και τα τομεακά προγράμματα ή οποιαδήποτε άλλα συγχρηματοδοτούμενα. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν οι μελέτες αυτές, οι συσκέψεις αυτές, και να ανατεθεί μια μελέτη. Θα δούμε πώς, αν θα είναι από κοινού, από τον ΟΣΕ και το Δήμο, σε ένα από τα πανεπιστήμια μας και με ιδιώτες μηχανικούς, προκειμένου να προσεγγίσουν με μια μελέτη όλα τα ζητήματα που σας λέω. Γιατί είναι και ζητήματα οικονομικά, πρέπει να προσδιοριστούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα από αυτά. Και αυτό το πράγμα σημαίνει. Και το ΕΣΠΑ είναι δυναμικά, τρέχει. Δηλαδή, άρα αυτή η μελέτη μέχρι τώρα. Αυτό δεν μπορεί να πάει από το ΕΣΠΑ. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Θα σας πω όμως πού μπορεί να πάει. Σίγουρα χρειάζονται 2-3 χρόνια για να οριμάσει μια τέτοια μελέτη. Έτσι. Δεν την έχω και δεν είναι προσωπική μου ευθύνη, δεν υπάρχει. Έτσι. Είναι ευθύνη μια προηγούμενη περίοδου που δεν άφησα στα μεγάλα ζητήματα καμία μελέτη τέτοιου είδους. Από εκεί και πέρα τώρα. Υπάρχουν προγράμματα, τα ξέρει και ο ΟΣΕ, τα ξέρουμε και εμείς. Το διασυνδέοντας σιδηροδρομικά την Ευρώπη, ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή και θα κρατήσει για χρόνια, που έχει χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα Juncker,
Λοιπόν, το οποίο έχει σιδηροδρομική γραμμή η οποία ενώνει τη Φιλανδία μέχρι και την Πελοπόννησο, τη δική μας, με διακλαδώσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει και στο οποίο εμείς, αν έχουμε μελέτες μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, μπορεί κάτι να σμπρώξουμε κάπου. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Αλλά μόνο έτσι λύνονται τα μεγάλα ζητήματα. Ξέρετε, αναλώνω προσωπικά πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Πάρα πολύ χρόνο. Και θεωρώ ότι είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αυτά γίνονται και αφιερώνεις χρόνο για μια προϋπόθεση. Επειδή ξέρεις ότι θα λυθούν μέσα στα επόμενα 5, 6, 8, 10, 15 χρόνια, σχεδιάζουμε, όπως λέω, τη Λάρισα των 15 ετών και ξεφεύγω από μια λογική πολιτική που υπάρχει σε πάρα πολλούς πολιτικούς παράγοντες που λένε μέσα στη θητεία για να μαζέψω και τις ψήφους. Προσωπικά και με την ομάδα που είναι γύρω μου δεν δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο γίνεται και με τη μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπου θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα του κυκλοφοριακού και άλλα μεγάλα ζητήματα που ίσως σας κουράσω να πω περισσότερα. Ναι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό πάει καλά λοιπόν. Έχουν ανοίξει τα πάντα, θα είμαστε εξοπλισμένοι, μιλάμε με τα Υπουργεία. Οφείλω να πω ότι βρίσκω ανοιχτά ότα, έχει περάσει η αντίληψη παλιά. Καταλαβαίνουν ότι η αυτοδιοίκηση παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη και της χώρας και της ευρύτερης περιοχής και της κοινωνίας της ίδιας. Άρα συζητούνται με έναν καλό τρόπο και οφείλουμε, πέφτοντας οι υπογραφές, να βρούμε τα χρηματοδοτικά προγράμματα για να τα υλοποιήσουμε. Δηλαδή, εμένα δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή αν τα πάρω το ΕΔΙΑΓΕ. Σας το λέω εκ των προτέρων, το ανακοινώσαμε και πριν, ότι είναι έτοιμο για υπογραφή. Εμένα με απασχολεί πού θα βρω τα χρήματα να κάνω το βοτανικό κήπο. Θέλω να κάνουμε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ και να παρέλθουμε αμέσως μετά για να πάμε σε άλλα σημαντικά ζητήματα και έργα, αλλά να περάσουμε και σε δράσεις και στον πολιτισμό και στην κοινωνική πολιτική που είναι εξίσου σημαντικό και να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε λίγο. Τι γίνεται με το προσφυγικό. Εντάξει, είχαμε αυτό το ατυχές περιστατικό. Πού είμαστε σε αυτή τη φάση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παρερχόμαστε. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Για όποιους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Έχουμε κοντά μας πάντοτε τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, και έχουμε συζητήσει για αρκετά θέματα στο πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια άλλα ζητήματα, Δήμαρχε, με την άδειά σας, που σχετίζονται με αυτό που ονομάζουμε μέλλον της πόλης. Είμαστε σε μια φάση, εγώ παίρνω από το γενικό για να πάμε στο τοπικό. Θα μου επιτρέψετε αυτή την ανάλυση, γιατί την έχω σαν μηχανικό. Δηλαδή, έχουμε μια χώρα η οποία ψάχνει να βρει το βηματισμό της αυτά τα τελευταία 7 χρόνια της ύφεσης και της κρίσης και προσπαθεί ο κάθε ένας να εξετομικεύσει και να εξειδικεύσει τι από αυτή την κρίση μπορεί να γεννηθεί ως ευκαιρία. Σε αυτή την πόλη, λοιπόν, όπου όλα λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια περίπου με τον αυτόματο πιλότο, είμαστε στο κέντρο της χώρας, έχουμε ένα αγροτικό εισόδημα αρκετά ικανοποιητικό, εμπορευματικός κόμβος είμαστε, υπηρεσίες έχουμε, στρατιά έχουμε, φοιτητές έχουμε, όλοι περίπου λίγο πολύ βολευόμασταν. Τώρα όμως αρχίζουν τα ζόρια, που λέει και ο κόσμος. Και εδώ θα πρέπει να ξαναψαχτούμε. Ποιο, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να είναι το branding αυτής της πόλης, δηλαδή αυτό που θα πει. Ξέρω ότι χώρες, για παράδειγμα οι Βάσκοι μου είπανε, όταν αντιμετωπίσαν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, είπανε εμείς, παιδιά, θα κάνουμε μια χώρα γκουρμέ. Θα το γυρίσουμε σε αυτό που ονομάζουμε υψηλή ποιότητα στην σύντηση. Ξέρω ότι δεν έχουμε τα μαγευτικά παράλια που έχει ο Βόλος. Έτσι. Δεν έχουμε ίσως τη λίμνη Πλαστήρα, δεν έχουμε ίσως τα Μετέωρα. Έχουμε ένα αρχαίο θέατρο, που είναι ένα μπραντ. Είμαστε μια πόλη πολύ ζωντανή. Όλα αυτά πώς μπορούμε να τα παντρέψουμε. Δεν λέω ότι πρέπει και καλά και σόνι να γίνουμε πόλη του γκουρμέ. Θέλω να δω, υπάρχει κάποιο όραμα για την πόλη. Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχήν. Έτσι ώστε από αυτό το όραμα να βρει και ο κάθε πολίτης της Λάρισας ίσως το βηματισμό του και να στηθεί από εκεί για να μπορέσει να ξεφύγει από την ίδια την προσωπική οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει. Εμείς λοιπόν από την στρατηγική μελέτη που πήραμε στα χέρια μας που έχει σχέση με το ποια είναι η πόλη, ποιο είναι ακριβώς το στοιχείο. Και πού θα βαδίσει τα επόμενα χρόνια. Και ποιο θα είναι και το σλόγγαν, ποιο θα είναι ο τίτλος της, ποια θα είναι η ταυτότητά της. Είχαμε ένα σλόγγαν παλιά. The city never sleeps. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει. Όχι, βέβαια. Το λέω έτσι για στήσιμο. Παρά το ότι όσοι έρχονται στη Λάρισα αυτή την περίοδο το επαναλαμβάνουν και λένε ότι η πόλη αντέχει στην κρίση. Ναι. Ίσως σε ένα μέρος να μοιραστώ, ας πούμε, και τη γνώμη τους. Αλλά θα πω το εξής. Η Λάρισα είναι μια ανοιχτή πόλη και αυτός είναι ο τίτλος που πρόκρινε η μελέτη που έχουμε. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι το Open City. Είναι μια ανοιχτή πόλη. Είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Αυτό σημαίνει πως δεν μιλάμε για έναν συγκεκριμένο τομέα που μπορεί να είναι το στοιχείο και το branding της πόλης. Μιλάμε για μια σειρά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, είναι μια πόλη η οποία ποτέ δεν θα πάψει να επηρεάζεται η οικονομία της και η ανάπτυξή της από την αγροτική της
πλευρά. Προφανώς. Είναι αγροτική οικονομία. Προφανώς. Δεν μπορεί αυτό. Είναι εδώ λοιπόν θέλουμε ζητήματα ανάπτυξης που έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία και τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Να τα παίρνουμε ένα-ένα και τα βλέπουμε λίγο κλαδικά. Θα μπορούσε να αναβαθμιστεί περαιτέρω η γεωργοκτηνοτροφική έκθεση και να γίνει, θεσμός. Τώρα θέλετε να βγάλουμε είδηση άλλη. Μα γι' αυτό τα ρωτάω. Να βγάλουμε. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα και στην υπογραφή πρωτοκόλλου στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΛΕΞΠΟ. Α, πολύ ωραία. Έτσι. Η ΕΛΕΞΠΟ είδε την γεωργοκτηνοτροφική την προηγούμενη φορά, η οποία είχε αύξηση 30% σε κόσμο που ήρθε. Ο χώρος της Νεάπολης είναι ικανοποιητικός. Ο χώρος της Νεάπολης βρισκόμαστε μπροστά σε μελέτη. Α, που μάλλον θα κάνουμε από κοινού. Η σκεπαστή θα κλείσει. Μάλιστα. Θα κλείσει με συστήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα και να ανοίγουν και να κλείνουν. Η μηχανική ίσως τα ξέρετε καλύτερα. Βεβαίως. Λοιπόν, η ΕΛΕΞΠΟ θεωρεί ότι η αγρότικα από τη μια μεριά και η γεωργοκτηνοτροφική της Λάρισας είναι οι δύο εκθέσεις οι οποίες είναι κορυφαίες. Έχουμε συμφωνήσει. Άρα έχουμε περάσει ότι... της Λαμίας, γιατί βεβαίως, παλιά είχαμε βεβαίως, το αγωνισμό με τη Λαμία. Έχουμε ξέρω. Περάσει. Ναι. Λοιπόν, τη μια χρονιά θα γίνεται η μία, την άλλη χρονιά θα γίνεται η άλλη. Πολύ σημαντικό. Η στρατηγική συνεργασία αυτών με έναν φορέα λοιπόν που ήρθε εδώ πριν από 10 μέρες στο γραφείο μου, κουβεντιάζαμε. Η πρόταση πια μπήκε στα χαρτιά. Που έχει την τεχνογνωσία και μπορεί να πάρει αυτή την έκθεση και να τη φτάσει πολύ πιο ψηλά, να ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας και να πάει στα Βαλκάνια και δεν ξέρω, ίσως και παραπέρα, είναι μπροστά. Να λοιπόν, αυτό σημαίνει ανάπτυξη. Yes. Αυτό σημαίνει ότι σε μια περιοχή που ο γεωπόνος, ο αγρότης, όσοι εν πάση περιπτώσει εμπλέκονται με την αγροτική παραγωγή, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν, να δουν τεχνολογίες, μηχανήματα, τρόπους. Αλλά δεν θα μείνουν μόνο σε αυτό. Δείτε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ανοίξει τα φτερά μας σε έναν άλλο τομέα με την οικογιορτή που έγινε στο αισθητικό Άλσος. Της διατήρησης των παλιών σπόρων, ποικιλιών, οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ασφαλώς. Να, αυτό είναι εν τέλει ανάπτυξη. Δεν μπορεί να την κάνει ο Δήμος με το Δημοτικό του Συμβούλιο. Μπορεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ο Δήμος. Άρα μια ωραία ιδέα θα ήταν για να δώσει με την πράσινη όθηση. Πόλη ως προς τη γεωργία, εννοώντας πιο φιλοπεριβαλλοντική, πιο βιολογική και φυσικά no GMO πόλη. Έτσι. Okay. Να μην ξαναπάμε λοιπόν, στην όμως, περίοδο Λαμπρούλη είναι... από πυρηνικοποιημένη, no GMO μπορούμε να πάμε. Είναι, κοιτάξτε, τώρα έχουμε την TTIP, έτσι, την οποία στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε. Όλοι λεβαίως. Ανησυχούμε, λεβαίως. Διαβάζοντας τη διακήρυξη λεβαίως. Της Βαρκελόνης και όλα όσα είπαν οι ηγέτες που τους ξέφυγαν, και το Ολάντ και όλοι αυτοί. Είναι η Λάρισα μια πόλη του πολιτισμού. Εδώ πάλι θέλω να θέσω ζητήματα. Λοιπόν. Τα έχουμε πει και την τελευταία φορά. Ωραία. Όλη αυτή η καλή περιπέτεια με την πολιτιστική πρωτεύουσα μας άφησε μια παρακαταθήκη, είπατε. Βεβαίως. Εγώ την παρακαταθήκη ως μηχανικός θα επιμείνω να τη δω χειροπιαστά. Έχουμε δύο μεγάλες ανοιχτές πληγές. Δεν έχουμε ένα νέο καλό θέατρο και περιμένω να το δούμε. Και δεν έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο το αρχαίο μας θέατρο που είναι το. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα σας πω. Εγώ θα σας πω ότι η Λάρισα είναι πόλη του πολιτισμού. Είναι λοιπόν μια ανοιχτή πόλη που και σε αυτόν τον τομέα έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα και έχει να κάνει και ακόμα περισσότερα. Καταρχήν, οι πολιτιστικές μας υποδομές, όσο διάστημα τις γνώρισαν οι άνθρωποι που ερχόταν εδώ με τη διεκδίκηση της πολιτικής πρωτεύουσας, είναι εξαιρετικές. Προφανώς. Είναι από τις πάρα πολύ καλές έως άριστες που υπάρχουν σε δήμους της χώρας. Και το θέατρό μας και το δημοτικό μας οδείο. Τα πάντα, τα πάντα και δεν τα ξέρουν. Οι συμπολίτες μας δεν είναι η ώρα να τα πάρει. Όμως υπάρχουν δύο. Και ξαναθυμηθήκα και τη φιλαρμονική μας με την Φιέστα της ΑΕΛ και πράγματι μου είπαν ότι έχουμε μια πολύ καλή φιλαρμονική πάντα. Η φιλαρμονική του Δήμου είναι μια παλιά κατάσταση η οποία συνεχίζεται και θα βελτιωθεί και ακόμα περισσότερο γιατί τις μέρες αυτές λύσαμε και ορισμένα προβλήματα εργασιακά των ανθρώπων που είναι στην φιλαρμονική. Αρχαίο θέατρο, λοιπόν. Το αρχαίο θέατρο είναι η υπόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας. Για μας δεν είναι υπόθεση μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας. Έτσι ήταν μέχρι πρότινος. Εμείς έχουμε εμπλέξει με ειδικές συνεδριάσεις στο Δήμο από την πρώτη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ψηφίσει ήδη προγραμματική σύμβαση δική μας ανάμεσα σε εμάς, στην Περιφέρεια και στην Εφορία, για να χρηματοδοτήσουμε τα έργα του θεάτρου με 300.000 ευρώ. Στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι ότου ο Περιφερειάρχης, όπως το έχει υποσχεθεί, να εντάξει στην ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή που σχεδιάζει και νέα χρηματοδότηση του θεάτρου, εμείς δεν θέλουμε να διακοπεί το έργο και έχουμε βάλει ένα στόχο. Το καλοκαίρι του 2018 να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια εξαιρετική παράσταση χωρίς πλαστικές καρέκλες μέσα στο θέατρό μας. Πολύ σημαντικό. Είναι στοίχημα,
είναι, δεν είναι μόνο στοίχημα για τον πολιτισμό, είναι ανάπτυξη για την πόλη. Γύρω από την υπόθεση αυτή ενός φεστιβάλ θεάτρου, για παράδειγμα, Αρχαίο Θεάτρου στη Λάρισα, κινούνται πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι ο τουρισμός μας, ανάλογο με, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα εστιατόρια μας. Ναι, βεβαίως. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα και έχει και την ιδιομορφία, την καλή ιδιομορφία, να είναι το μόνο στα Βαλκάνια που είναι μέσα στο κέντρο, στον ιστό της πόλης, 150 μέτρα από την κεντρική πλατεία της πόλης. Όλοι όσοι βλέπουν, πραγματικά βλέπουν ότι αυτό μπορεί να γίνει κάτι εξαιρετικό. Έχουμε μπλέξει το Δήμο, λοιπόν, συνεργαζόμαστε άψογα με το Υπουργείο και με την τοπική εφορία και νομίζουμε ότι και με τη συνεργασία της περιφέρειας θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα και να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο έργο. Εγώ για το, να σας πω το εξής, από την, το, θέατρο από το φάκελο και τη διεκδίκηση της πολιτικής πρωτεύουσας είχαμε πει και ζητούσαμε 25 στρέμματα με τις τρεις μεγάλες αποθήκες από το Εθιάγε για να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό χωριό. Κατά τα αυτά που συνηθίζονται στην Ευρώπη, παλιές αποθήκες, αναπλάθονται, γίνονται εξαιρετικοί χώροι πολιτισμού κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε εκεί κοιτώνες, να έρχονται καλλιτέχνες οι οποίοι μπορούν να σχεδιάζουν, να εκθέτουν κτλ. Παρόμοια προγράμματα έχει αξιοποιήσει πολύ νωρίτερα ο Βόλος εδώ και 10-15 χρόνια. Λοιπόν, με προγράμματα όρμπαν και λοιπά. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι, όπως σας είπα, ανήκει στο Εθιάγε. Δεν παίρνουμε μόνο τα 25 στρέμματα, παίρνουμε 250 στρέμματα. Σημαντικό. Έτσι, και διαμορφώνουμε μαζί με το πολιτιστικό χωριό και βοτανικό κήπο και όλες αυτές τις δράσεις που σας είπα νωρίτερα με το Μουσείο Εδαφών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κτλ. Θέατρο. Το προσκήνιο πολιτισμού. Το καινούργιο μας μεγάλο θέατρο. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση. Δεν τα άφησα ποτέ έξω από τη στόχευση του να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται 10 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Κολλά. Είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αναζητούμε πηγές από πολλές μεριές. Έχω λαρισαίους που με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε βάλε κάτι στο νερό, να πληρώσουμε κάτι όλοι μας με την καλή τους πίστη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί και το ένα ευρώ να τον επιβαρύνει. Δεν το έχουμε υιοθετήσει, μας προβληματίζει όμως. Πάντως είναι ένας χώρος που πρέπει να ολοκληρωθεί, τα λεφτά είναι πολλά. Αναζητώ χρηματοδοτικές πηγές και άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το μεγάλο βήμα. Αν γίνει και αυτό, νομίζω ότι η Λάρισα συνολικά στις πολιτιστικές της υποδομές γίνεται μια πρότυπη πόλη. Πάντως, δεν έχει αφήσει τίποτα. Εγώ δεν θέλω να βγάλω με το ζόρι είδεση ότι θα μπει ένα ευρώ στο νερό. Ξέρω ότι το αναφερθήκατε σε παράδειγμα. Πείτε μου τη γνώμη σας. Ναι, τι λέτε. Αλλά ξέρω κάτι άλλο ως μηχανικός. Ένα σκελετός ενός κτηρίου, όσο μένει μόνο στο εισαγιό του. Γεράζει, το ξέρω. Εγώ ίδιος ξέρω. Γίνεται από επένδυση. Εγώ ο ίδιος ξέρω ότι μιλάμε για ένα κέλυφος. Ακριβώς. Γιατί κέλυφος είναι αυτό που έχει γίνει απ' έξω. Δεν έχει επί της ουσίας μέσα. Δηλαδή, ίσως μετά από 5-10 χρόνια, λοιπόν, αν δεν έχει γίνει, να αξίζει περισσότερο να το κλείσεις παρά να το ξαναφτιάξεις. Οφείλω βέβαια να πω το εξής. Ήταν διαχρονικά η άποψή μου αυτή από τον καιρό που ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δεκαετία του 1980. Και δεν έπρεπε να γίνει έτσι, το ξέρω. Οι πόλεις πρέπει να έχουν τις υποδομές τους, την κάθε υποδομή τους, σε μια αντιστοιχεία. Τα φαραωνικά έργα δεν ωφελούν. Όχι. Δεν ωφελούν. Έκανα μια τεράστια προσπάθεια τότε να φτιάξουμε την Πινακοθήκη και κάνουμε μια επίσης τεράστια προσπάθεια σήμερα, έναν σημαντικό πολιτιστικό χώρο, να μπορέσουμε να τον στηρίξουμε οικονομικά. Τα έξοδα είναι τεράστια. Λοιπόν, το ίδιο είναι και αυτό. Δηλαδή, υπάρχει, εγώ έχω δει την μελέτη. Υπάρχει ένα κομβικό σημείο που λέγεται BC, και δεν είναι προ Χριστού, είναι before crisis. Ξέρετε ότι θέλαμε να κάνουμε 20.000 τετραγωνικά μέτρα στο κτίριο του LFC Arena. Εμπορικά κέντρα. Καλά που δεν έγιναν, γιατί θα ήταν κουφάρια όπως είναι το Πάνθεο. Κουφάρια θα ήταν. Και με αυτό θέλω να πάμε, σε αυτό που θέλω. Έτσι. Γιατί είναι καλό να κοιτάμε μακριά και καλά κάνουμε. Το λιγιονεύτονα σε αυτό. Αν κοιτάω λίγο πιο μακριά, λέει, αν μπορείς να κοιτάξω λίγο πιο μακριά, είναι γιατί πάτησε σώμους γιγάντων. Εγώ όμως θέλω να κοιτάμε και μπροστά μας για να μην κοντάψουμε. Εάν κάνουμε μια διαδρομή, λοιπόν, έχουμε και μια άλλη αίσθηση για την πόλη. Στην χωρίς αυτό να φταίει η Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω όμως πώς μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Έρχεται λοιπόν ο ξένος και μπαίνει μέσα στη Λάρισα και βλέπει. Πριν από λίγους μήνες έβλεπε ένα ωραίο εμπορικό κέντρο. Ασχέτως αν είναι η φιλοσοφία του, αν συμφωνεί ή διαφωνεί, πήγαινε ο κόσμος, τώρα έχει μείνει μόνο οι σινεμάδες. Πάει παρακάτω, βλέπει πάρα πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων που έχουν κλείσει. Και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Πάει πιο κάτω, βλέπει ένα κουφάρι στην κυριολεξία, το εργοστάσιο Ζάχαρης. Και πάει πιο κάτω και βλέπει επίσης
μια άλλη δομή από την απέναντι μεριά που για λίγο καιρό φιλοξενήσαμε πρόσφυγες το Ρόκα. Πάει πιο πέρα στα Μάρμαρα και φτάνει μέχρι την Κυρτώνη. Αυτή την εικόνα δεν μπορεί καμιά δημοτική αρχή να κάνει τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορεί να αξιοποιήσει κάποια από αυτά. Δεν ξέρω αν κάτι. Ναι. Σκέψεις πολλές. Εγώ θα. Ώστε να αντιστραφεί η εικόνα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και είναι, αυτό που περιγράφεται είναι έτσι. Αλλά εγώ θέλω να σας δώσω και μια άλλη εικόνα από την άλλη μεριά για να κάνουμε ένα κοντράστ, για να μην μαυρίσουμε την ψυχή των Λαρισαίων. Προφανώς. Διότι αυτή τη στιγμή εξελίσσονται στη Λάρισα. Σήμερα έχουμε Γενική Συνέλευση της ΕΣΑΜΕΑ. Με όλα τα ΑΜΕΑ της Ελλάδος να είναι εδώ. Όλους τους ανθρώπους με αναπηρία να είναι εδώ. Έχουμε τους ποντιακούς συλλόγους που κάνουν εκδηλώσεις. Έχει έρθει πάρα πολύ κόσμος από μακριά. Ξέρετε τι μου λένε, σε αυτές τις εκδηλώσεις ήμουν μέχρι να έρθω εδώ. Mm-hmm. Μου λένε, η Λάρισα είναι εξαιρετική πόλη. Βιώνουν μια άλλη εικόνα, την εικόνα του κέντρου της πόλης, μιας πόλης ζωηρής, με τους πεζοδρόμους της, με τα καφέ της, με όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο δίνει μια ψευδή εικόνα μιας πόλης η οποία δεν έχει καθόλου κρίση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κοντράστ που οφείλουμε να το πάρουμε υπόψη μας για να καταδείξουμε ότι είναι μια πόλη βεβαίως η οποία έχει τα προβλήματά της, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πόλη η οποία σήμερα καταφέρνει και αντέχει σε ένα σημαντικό βαθμό και θα ρω πως ξεπερνώντας την κρίση, αν σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση, νομίζω πως στη Λάρισα πιο γρήγορα από άλλες πόλεις θα δούμε καλύτερες μέρες. Ωραία, και αυτό είναι με ένα μικρό ψήγμα γκρίνιας καταστηματαρχών που δεν έχουν σχέση με καφέ, αλλά έχουν σχέση με εμπορική χρήση. Μου λένε όλα καλά, αλλά έχει πει αυτή η δημοτική αρχή θα βάλει μια τάξη. Και στα τραπεζοκαθίσματα και στην επέκτασή τους και στην άναρχη. Είδαμε κάποιες κινήσεις λίγο στο λόφο του φρουρίου εκεί σε κάποια μαγαζιά, αλλά βασικά ζητηματάκια, δηλαδή τα πολλά κιόσκια, που πιθανόν να είναι και πέρα από συμφωνίες. Δεν είδαμε να γκρεμίζεται κανένα. Δεν θέλει κανένας να χάσει κανένας τη δουλειά του, αλλά να μπει μια τάξη. Να περνάει ένα στενοφόρο από τους πεζοδρόμους αν χρειαστεί, να περνάει ένα ποδήλατο αν χρειαστεί, να περνάει, πώς να το πω, μια γυναίκα με καροτσάκι που έχει το μωρό της από εκεί αν χρειαστεί. Γιατί ακόμα δεν τα έχουμε τακτοποιήσει αυτά. Εδώ, κύριε Κολάτο, θα πρέπει να αλλάξουμε συνειδήσεις ετών. Να το ξεκαθαρίσουμε σε όλους. Συνειδήσεις ετών. Διότι πάρα πολλές φορές κάνουμε κριτική τέτοια και αν πάμε να καθίσουμε κάπου, θέλουμε η καρέκλα μας να είναι και έξω από τη διαγράμμιση. Προφανώς. Αυτό είναι κανόνας. Στην πόλη το βλέπουμε καθημερινά. Τι έχουμε κάνει εμείς και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Από ένα χρόνο πριν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη. Στο πρώτο διάστημα δεν καταφέραμε. Γιατί ακριβώς δεν άλλαζαν οι συνειδήσεις. Μπορεί να πήγαινες να κάνεις έλεγχο, να βάζεις ένα πρόστιμο, αλλά πάρα πολλές φορές στο πίσω μέρος του μυαλού του ανθρώπου που έκανε την παρανομία ήταν: δεν πάρα με γράψουν όσο θέλουν. Εγώ περισσότερα θα κερδίσω και στο τέλος θα πληρώσω για εκείνα. Άλλαξε αυτό ψηφίζοντας μια νέα κανονιστική στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτούς που περιγράψαμε, η οποία έχει και το ζήτημα της αφαίρεσης της άδειας. Αυτές τις μέρες που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται η παράδοση όλων των νέων αδειών στα καταστήματα. Καταρχήν, τα καταστήματα όλα είναι σε νέες διαγραμμίσεις. Έχει απελευθερωθεί ένας χώρος. Εάν λοιπόν αυτό το καταστηματάρχης το παραβεί, τότε θα ξέρει ότι θα έχει πρώτο πρόστιμο, θα έχει δεύτερο πρόστιμο, συνέχεια έχει αφαίρεση της άδειας. Ναι. Δεν υπάρχει τρίτο πρόστιμο. Οδεύει προς αφαίρεση της άδειας και εγώ προσωπικά εγώ ως δήμαρχος θα είμαι εξαιρετικά αυστηρός. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγράψω πρόστιμο και να κάνω πλάτες σε κάποιον ο οποίος παρανομεί στο κέντρο της πόλης. Δεν είμαι εναντίον των καταστηματαρχών. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να εργαστούν. Αλλά λέω και σε εκείνους και στη συνέλευσή τους και στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου τους ότι αν δώσετε τη δυνατότητα. Αν μας ακούσετε και δώσετε τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να διαμορφώσει αυτό που έχει ως όραμα στο κέντρο της πόλης και θα σας το πω με δύο κουβέντες, τότε και εσείς θα έχετε καλύτερο περιβάλλον και περισσότερο κόσμο και περισσότερες ώρες και περισσότερες μέρες στις καρέκλες των καταστημάτων σας κόσμο. Διότι εμείς σκοπεύουμε. Όλοι οι δρόμοι του ευρύτερου κέντρου θα γίνουν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Η Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Βενιζέλου, η Φιλελλήνων, η Κύπρου, η Μανολάκη, ίσως και η Παπαναστασίου. Θα γίνουν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Όλοι. Με πλακοστρώσεις, με ποδηλατόδρομο, με φαρδιά πεζοδρόμια παντού. Αυτό είναι μια αναβάθμιση συνολική. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για να αντιμετωπίσουμε τους καθέξι παραβάτες με τα αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν συνηθίσει να σπάζουν και τα κολονάκια τώρα για να πάνε κάτω από τα σκίαστρα του φρουρίου. Μέχρι και αυτό συμβαίνει. Ναι, έχει συμβεί. Λοιπόν, έχουμε πάρει απόφαση και είμαστε σε διαδικασία δημοπράτησης ενός έργου. Που θα κλείσει τους πεζοδρόμους με τηλεσκοπικές μπάρες.
όπου θα μπαίνουν μέσα μόνο όσοι έχουν κάρτα. Είτε κατοίκου, είτε ανθρώπου που πρέπει οπωσδήποτε να μπει, θα το δούμε πώς θα γίνει ακριβώς. Ίσως και την φωτοεκφόρτωση. Φωτοεκφόρτωση θα είναι μέχρι τις 9.30 το πρωί. Είναι αποφασισμένο, είναι ρυθμισμένο. Θα κληθούν και έχουν κληθεί από τον κύριο Μαβή, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τα αντίστοιχα σωματεία. Έχουν ενημερωθεί. Θα πάμε σε τέτοια διαδικασία. 10 η ώρα οι μπάρες θα σηκωθούν παντού, τηλεσκοπικές, με κεντρικό έλεγχο. Όποιος είναι μέσα να ξέρει ότι θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι κάποια μέτρα τα οποία αναβαθμίζουν το χώρο του κέντρου. Αλλά προσέξτε, αν αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε σε συμφωνία με τους πολίτες, δεν μπορούμε, δεν μας ακούν, θα γλιτώναμε 300.000 ευρώ από αυτή την εργολαβία. Έτσι, για τα τηλεσκοπικά. Και θα τα ρίχναμε στις λακκούβες που λέτε κι εσείς. Ναι, πρέπει να κατανοήσουν οι συμπολίτες μου ότι κάθε τι που κάνουμε σε αυτή την πόλη το πληρώνουμε οι ίδιοι από την τσέπη μας. Οι ίδιοι έτσι. Από την τσέπη μας. Αν λοιπόν δεν δούμε μια συμπεριφορά και μια κίνηση στην πόλη γενικά που θα κάνει την αυτοκριτική μας οι ίδιοι, πού έχουμε παρανομήσει. Τι δεν κάνουμε σωστά σε αυτή την πόλη, τότε να ξέρουμε ότι όλοι θα πληρώνουμε και εν τέλει στην πόλη δεν θα βλέπουμε και την εικόνα η οποία είναι. Μου λένε κάποιοι, χωρίς κατά ανάγκη να είναι συντηρητικοί ή δεξιοί, είναι άνθρωποι προβληματισμένοι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τους πω βέβαια ότι είναι και των εθελοντικών οργανώσεων, είναι ο μέσος πολίτης Λάρισας. Μου λέει, μήπως εσύ Γιάννη, είμαστε οι πιο εύκολοι και γι' αυτό μαζέψαμε και τους περισσότερους πρόσφυγες στη Λάρισα. Μήπως επειδή, το λένε, είμαστε και πολιτικά πιο κοντά στην κυβέρνηση, μας βρήκαν μπόσικους. Μήπως τώρα που αδειάζουμε από την Ιδωμένη και έχουμε ένα τεράστιο χώρο και δεν βλέπουμε και κάποιον άλλον, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στο Βόλο γίνεται μια δομή, κάποιοι είναι εκεί σε ένα. Μήπως τελικά αυτό το στρατόπεδο, εκεί που σταθεροποιήθηκε στους 700, ξαναγεμίσει με 2.000 στο μέγιστο, και είναι εύκολο αυτό να το εξυπηρετήσουμε. Τι απαντάμε σε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε πώς έγιναν όλες αυτές οι διαδικασίες. Mm-hmm. Για να καταλάβει, να κατανοήσει ο κόσμος ότι δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως νομίζουν ορισμένοι. Αν και η πλειοψηφία της Λάρισας, όπως επανειλημμένα έχω πει, έχει δείξει προς τους ανθρώπους αυτούς τη συμπαράστασή της, την αλληλεγγύη της. Από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν στα Τέμπη, μετά στο σταθμό Εξυπηρέτηση Ευαγγελισμού, μετά στο ΡΟΚΑ και τώρα στο πρώην στρατόπεδο Εφημιόπουλου. Περισσότερο φόβο άρχισε τις τελευταίες μέρες ακούγοντας ότι θα αδειάσει η Ιδωμένη. Και λένε ότι είναι μια μεγάλη έκταση δική μας, μήπως γεμίσει και με 3.000 με 4.000. Έτυχε σε μια σύσκεψη. Και φτιάξουμε μια Ιδωμένη στη Λάρισα. Έτυχε μια σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να ακούσω πρώιμα, μάλιστα, γινόταν για τη συγκεκριμένη δομή συζήτηση, ότι η δομή αυτή θα πάρει 2.500 και 3.000 ανθρώπους. Το διέψευσα κατηγορηματικά προς κάθε κατεύθυνση και ας μην ήμουν εγώ ο απόλυτα υπεύθυνος, όπου θα μπορούσε κάποια ενημέρωση που με έχει γίνει από το κέντρο, από το διευθυντικό όργανο, να αλλάξει και εγώ να βρεθώ. Καταρχήν, 2.500 με 3.000 ανθρώπους, για να πάω και στον αντίλογο, με τις συνθήκες, με σκορπιούς και με φίδια που έχει εκεί. Γιατί πάω στον άλλο αντίποδα. Εγώ είχα πει το εξής, ότι αυτή η δομή εκεί πάνω από 1.500 άτομα δεν μπορεί να φιλοξενήσει ικανοποιητικά. Δηλαδή να έχουν κάποια στοιχειώδη οι άνθρωποι αυτοί. Και είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν πέρασε ένα αριθμό αυτών. 1.550 έφτασε. Τώρα, γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να τοποθετηθούν κάποιοι οικίσκοι, οι οποίοι θα καλύψουν 800 με 850 άτομα. Αυτό θα γίνει. Για να βελτιωθεί το περιβάλλον στο οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Να ξεκαθαρίσω κάτι όμως. Η απόφαση αυτή είναι απόφαση του Διευπουργικού. Δεν είναι γιατί ο Δήμαρχος είναι φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση και οτιδήποτε τέτοιο. Και θα το πω αυτό γιατί. Γιατί μπροστά στον όγκο των προσφύγων που υπήρξε, η κυβέρνηση και το Διευπουργικό Όργανο προσπάθησε να βρει ανενεργά στρατόπεδα για να φτιάξει υποδομές τέτοιες. Ακόμα και αν είχαν και σκορπιούς και φίδια. Λοιπόν, ακόμα και αν είχαν και σκορπιούς και φίδια. Τι να σας πω. Έτσι. Αλλά μην με κάνετε να απαντήσω όπως όταν μου έγινε το ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, έχω μεγαλώσει στον κάμπο και έχω κοιμηθεί στις θυμονιές. Ναι. Λοιπόν, τέτοια εποχή τα φίδια και οι σκορπιοί είναι στην ημίνηση διάταξη στον κάμπο μας. Ναι, λοιπόν, δεν είναι κάτι τώρα εντελώς ιδιαίτερο. Εγώ έχω ζήσει αυτούς τους ανθρώπους από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν εδώ που δεν είχαν ούτε να πληθούν. Τους πήγαμε χημικές τουαλέτες, τους πήγαμε μπάνια, ντουζιέρες. Εδώ οι συνθήκες που έχουν στο Ευθυμιόπουλου, στο Κουτσόχερο, είναι πολύ καλύτερες από την πρώτη. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Τώρα που θα διάσει για 2-3 μήνες το Ευθυμιόπουλο για να μπουν οι οικίσκοι, πάρα πολλοί θέλουν να καταγράψουν τα ονόματά τους για να γυρίσουν πίσω. Έτσι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεφεύγει από τα όρια και τις αποφάσεις του Δήμου. Είναι στα κυβερνητικά όργανα. Η Λάρισα ως η πόλη που παίζει ένα μητροπολιτικό ρόλο, ως η πόλη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλίας, μοιραία θα δεχόταν μια πίεση τέτοια. Λογικό, τη διαχειριστήκαμε μαζί με την περιφέρεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα όριο στο πόσοι άνθρωποι θα είναι, με μια καλή κινητοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά θα ξαναπώ άλλη μια φορά αυτό που έχω πει όλο το διάστημα αυτό που εξελίσσεται το προσφυγικό και στην πόλη μας. Δεν άφησα ποτέ ούτε μία μέρα από τη ματιά μου και τη σκέψη μου τους Λαρισαίους που έχουν προβλήματα. Το κοινωνικό μας παντοπολείο συνεχώς μεγαλώνει τον αριθμό των ανθρώπων τους οποίους βοηθά. Το κοινωνικό μας συσίτιο το ίδιο. Έχουμε δομές αστέγων και έχουμε βάλει όλους τους αστέγους της πόλης που υπήρξαν και υπάρχουν εκεί. Οι δομές μας λειτουργούν πλήρως. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μου. Αυτή είναι η βαθιά μου σκέψη και η ευθύνη μου ως δημάρχου. Στην πόλη μου βρέθηκαν στα όρια της ένας πληθυσμός ανθρώπων για τις αιτίες που σας είπα στην αρχή της κουβέντας. Αναζήτησε βοήθεια. Άπλωσε το χέρι και μας είπε: βοηθήστε μας. Δεν μπορεί αυτή η πόλη να μην βοηθήσει. Και νομίζω ότι έδειξε τον καλό της εαυτό. Και μάλιστα σε ένα μέτρο, θα έλεγα, κόντρα σε απόψεις που έλεγαν ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους φέρουμε και να τους βάλουμε στο κέντρο της πόλης. Και γι' αυτό και το κάρμα της συμπεριφέρθηκε σωστά και ξαναβγήκε η ΑΕΛ για να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο μετά από 5 χρόνια στην Αθλητική. Η ΑΕΛ είναι... Λοιπόν, έδειξε την Αθλητική. Η ΑΕΛ είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ έχω ευχηθεί να πάει καλά, αλλά όχι μόνο να πάει καλά την επόμενη χρονιά στη Super League, αλλά να αποτελέσει καταλήτη για να λυθούν προβλήματα στο ποδόσφαιρο όπως είναι η βαθιά αναξιοπιστία του πια. Ακριβώς. Αυτό νομίζω μια ομάδα περιφερειακή η οποία έχει περγαμηνές. Έχει περγαμηνές από το παρελθόν. Ακριβώς. Μαζί με τη στόχευσή της να πρωταγωνιστήσει ενδεχομένως, πρέπει να έχει και ως καθαρό στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου και να φύγει από τη μέση αυτή η αναξιοπιστία που έχει διώξει πολύ κόσμο από ένα εντελώς λαϊκό άθλημα. Άθλημα το οποίο αγαπά και η πόλη της Λάρισας με πάρα πολύ δυνατό τρόμο. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίως εσάς ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθήσατε απόψε. Να είστε καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους.